Γεια σας παιδιά, τρακοντά μας εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Και ο σημερινό βίντεο έχουμε για άλλη μια φορά EFC24 Ultimate Team. Άλλη μια μέρα χωρίς να έχω κάτι να πω. Άλλη μια μέρα που πραγματικά είναι απλά απογοητευτικό. Και εκτός από τον εαυτό μου που τον λυπάμαι που πρέπει να κάθεται να κάνει βίντεο σε αυτή την απογοητευτική ημέρα, λυπάμαι και εσάς που κάθεστε και τα βλέπετε. Τέλος πάντων, έχουμε άλλη μια μέρα, σήμερα δηλαδή και αύριο, και θα έχουμε ουσιαστικά έτοιμα τα rewards από τα daily login SBCs. Ελπίζω τον daily login να κρατήσει μέχρι αύριο για να το δούμε εδώ. Ναι, είναι τρεις μέρες. Οπότε έχουμε σήμερα, αύριο το τελειώνουμε ουσιαστικά. Και είμαστε τελείως χαρούμενοι γιατί θα έχουμε ένα ακραίο pack να ανοίξουμε, που φυσικά δεν θα μας βγάλει τίποτα. Αλλά θα ανοίξουμε ένα ακραίο pack, οπότε θα δούμε λίγο γενικά τι θα γίνει. Τώρα εδώ τι έχουμε. Έχουμε ένα 86 Plus Upgrade, το οποίο από ό,τι θυμάμαι δεν θέλει Team of the Week, ακριβώς δεν θέλει Team of the Week. Ένα 85 Plus Double που δεν είμαι σίγουρος, σίγουρα θέλει Team of the Week. Δεν θέλει ούτε αυτό Team of the Week, άρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα. Έχουμε content. Αυτό έχω να πω. Σήμερα έχουμε content. Τώρα εδώ έχει μπει μια Debinia 5-5 που κατάλαβα ήδη όλοι θα χαρούνε. High Medium και 5-1. KMRM, τι είναι αυτές οι ομάδες ρε φίλε. Αμερική δεν έχω ιδέα που τι κάνει με τη ζωή της. Από Βραζιλία πάντως οπότε έχει links. Καλό pace, ok shooting, πολύ καλό passing, πάρα πολύ καλό dribbling. Ok μέτριο το physical, ok γίνεται με το stamina που είναι καλούτσικο. Γενικά μια κάρτα που ξεκάθαρα είναι για τα ratty playstyle. Έχει 4 ball control playstyle και 3 physical που είναι τα σημαντικά για να είσαι rat. Έχει τριβέλα plus, ακραίο. Οπότε γενικά δεν ξέρω γιατί δεν έχει double playstyle. Δεν ξέρω γιατί μόνο ο Motors από εδώ έχει double playstyle plus. Αλλά ό,τι πεις. Και 87 και 85 ομάδες. Για κάποιον ο οποίος έχει 5 star skill φαίνεται να είναι μια σπασμένη κάρτα. Οπότε θα πω ότι αξίζει για κάποιον που ξέρει να κάνει 5 star skill. Όχι για εμένα που είμαι ένα σκουπίδι που ούτε 5 star skills δεν μπορεί να κάνει. Σιγά σιγά επίσης βλέπω ότι μπαίνουν εδώ τα 85 plus επί 3 θα έλεγα, αλλά όχι απλά είναι Team of the Week και δεν το έκανα. Ποιο είναι εκείνο που είχα κάνει? Το Defenders δεν το είχα κάνει, ήθελε Team of the Week και αυτό. Και αυτό ήθελε. Τέλος πάντων, ουσιαστικά τα repeatable πακέτα έχουν γυρίσει. Αυτά εδώ δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Το 81 Plus Double Dax λίγο μπορούμε. Κάποιες άλλες βελάκιούλες μπορούμε. Ό,τι θέλει Team of the Week γενικά δεν μπορώ και γι' αυτό είμαι λίγο σε καταθλιπτική κατάσταση. Μου γράφουν όλοι ότι εγώ είμαι απλά ο περίεργος που παραπονιέμαι επειδή δεν έχω Team of the Week, γιατί όλοι έχουν Team of the Week. Αλλά το όλοι έχουν Team of the Week ρε φίλε, εμένα δεν με νοιάζει. Προσωπικά εγώ δεν έχω Team of the Week και δεν μπορώ να πάρω. Οπότε απλά θα πάμε να ανοίξουμε αυτά τα upgrades ελπίζοντας να μας κάνει τη χάρη η EA και να μας δώσει Team of the Week. Τώρα εδώ σε αυτό θα δώσω τον Oblak, όπου τον έκανα Quixel Recovery. Νομίζω δεν έχει παίξει καν match στο club, οπότε εντάξει, δεν μας νοιάζει ιδιαίτερα. Και μετά θέλουμε απλά μια 85 ομάδα που, να μην λέω ψέματα, δεν τη βλέπω να βγαίνει εύκολα. Επειδή, όπως βλέπετε, είναι λίγοι και εκλεκτοί οι 82άριδες και οι 83άριδες του συλλόγου μας. Τώρα θα προσπαθήσω να βάλω εδώ και τους 285 που έχω. Έχω κι άλλους εδώ, αλλά νομίζω όλοι ξέρουμε ότι αυτοί δεν μπαίνουν. Άντε να δώσω κανέναν Κιβέρα Σκελία, ο οποίος είναι καρτάρα, αλλά ψήλαρε λίγο. Και ναι, δεν βγαίνει με την καμία. Το έκανα, αλλά γενικά απλά έχω να πω ότι το club έχει καταστραφεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός, δεν έχω 83 folder. Και αυτό το λέω εδώ και χρόνια. Το πιο σημαντικό folder στο game, εδώ και πάντα, πραγματικά από πάντα, από όταν υπήρχαν τα SBCs, το πιο σημαντικό folder είναι οι 83άριδες. Είναι αρκετά υψηλή ώστε να υπάρχουν segment που θέλουν μόνο 83άριδες, οπότε από μόνοι τους να είναι αρκετοί για πολλά πράγματα. Και δεύτερον, όποτε θες να ρίξεις το rating από μια high rating ομάδα, είναι ίσα ίσα στο όριο ώστε να μην στο ξεφτιλίζουν, ώστε να μην χρειάζεται δηλαδή να έχεις όλους 89άριδες. Αν καταλαβαίνετε λίγο τι εννοώ, οι 83άριδες είναι οι πιο σημαντικές κάρτες από την άποψη των SBC στο game, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Και αυτή τη στιγμή ότι μου λείπουν οι 83άριδες είναι τεράστιο πλήγμα. Οι 84άριδες δηλαδή είναι πιο υψηλή και δεν είναι ό,τι πρέπει. Υπάρχει λόγος τόσο ή άλλως που τα boards είναι 83. Ήτανε βασικά 83, τώρα όλοι είναι boards, αλλά καταλαβαίνετε λίγο τι λέω. Δεν ήταν τυχαίο, είναι επειδή είναι κυριολεκτικά το τέλειο rating για πολλά πράγματα. Και κυρίως αυτά τα πράγματα είχε ένα SBCs. Πάμε όμως εδώ να δούμε αυτά τα πακετάκια που έχουμε, που σιγά σιγά θα γίνονται καλύτερα. Ξεκινάμε με ένα 81 Plus Double, όπου μας βγάζει η Κολομβία Striker. Ο Φαλκάου μου ήρθε στο μυαλό, αλλά ο Ζαπάτα θα είναι, επειδή το περίμενα θα είναι ο Ζαπάτα, δεν ξέρω καν αν υπάρχει άλλος πλέον. Ο Μουριέλ ίσως.
δεν είμαι σίγουρος. Ο 4 Plus Double στη συνέχεια που είναι αρκετά δυνατό, θα μπορούσαμε να δούμε και walkout, αλλά δεν το πολύ βλέπω αυτό. Βασικά παίζει να κάνει ένα σκίμι που θα είναι λίγο ακραίο. Και είναι το Σουκίμι που είναι πάρα πολύ ακραίο. Μια κάρτα που είχα πολύ καιρό βασικό στην ομάδα μου, αλλά την πέταξα σε SBC επειδή δεν τη χρειαζόμουν πλέον. Και αυτό εδώ ο Κίμι, όπως φαίνεται, με τι θα μας βοηθήσει? Με το 85 Plus Double είναι πάρα πολύ υψηλό rating. Ναι, με νοιάζει? Όχι. Δεν έχω εγώ τα τριάριδες ούτως ή άλλως, οπότε απλά πάμε να τον δώσουμε εδώ πέρα. Θα μπορούσα να τον δώσω κάπου καλύτερα? Ναι. Έχω όμως το αναγκαίο club, με άλλα λόγια team of the week, για να το κάνω? Όχι. Άρα θα πάει κλαμμένος εδώ πέρα. Μην μου τελειώσουν και 80 διάρδες το θέμα, γιατί εκείνο και τώρα θα είναι επικίνδυνο με εκείνη. Κυριολογικά αυτή τη στιγμή νιώθω λες και μέσα εκείνα τα challenges που χάνεις και πρέπει να κάνεις το XL κάποιον καλό παίκτη και απλά τον πετάς σε ένα άχρηστο SBC. Αυτό ακριβώς νιώθω αυτή τη στιγμή. Αλλά τέλος πάντων, Κίμιχ έφυγε ψιλοάκλαυτος, δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως duplicate ήταν και είτε θα τον έδινα σε ένα segment που ούτως ή άλλως θα ολοκλήρωνα, είτε θα τον έδινα σε εκείνη τη βλακεία το πραγματάκι που δίνει μόνο gold cards. Που ίσως οι gold cards ήταν καλύτερες γιατί περισσότερες πιθανότητες για team of the year, αλλά να είμαστε λίγο ειλικρινείς μεταξύ μας, ποιος νοιάζεται. Αυτό τώρα κανένας γκεντουζή θα είναι, κανένας αντρέ, ρονζιά. Το αντρέ που το θυμήθηκα. Υπάρχει ακόμα ο Αντρέ? Δεν έχω ιδέα. Μέχρι πριν κάτι χρόνια είχε κάτι decent special καρτούλες. Τέλος πάντων, έχουμε εδώ ένα 84 Plus επί 5, όπου θα μας δώσει Αμερική, θα μας δώσει CM, δεν θα είναι double walkout, θα μας δώσει Olympic Lyon. Τι είναι καν αυτό, τι είναι καν αυτό, δεν ξέρω. Είναι 86 rating, είναι το μόνο walkout, είναι L. Αλλά 384 είναι 384, υποθέτω. Υποθέτω, τέλεια. Υποθέτω. Πρώτη φορά τη βλέπω αυτή την τύψη εδώ μεταξύ. Για walkout περίεργο, θα περίμενα την έχω ξαναδεί. Ειδικά να σκεφτείτε ότι κάποτε είχα γυναικείο Λιγκάν στη βασική μου ομάδα όταν ξεκίνησε το game, επειδή είχα βγάλει η DNA. Αλλά φτάσαμε τώρα εδώ στο τελευταίο pack, που είναι 86 Plus, Rare Gold Player Pack. Το ανοίγουμε, απλά θέλω να δω μια team of the week σε αυτή τη φάση που δεν θα τη δω. Δεν είναι gold, πάλι Αμερική. Αυτή τη φορά θα είναι striker, αυτή τη φορά θα είναι από το San Diego. Έτσι και είναι σχέτο 86, ρε φίλε, πραγματικά. Είναι η Morgan, η οποία είναι 89. Να είμαι ειλικρινής, η Morgan θα περίμενα να έχει κάτι σχετικό με την Τότη. Κάνω honorable mention, κανένα, μπορεί και team of the year. Επειδή απλά, από όσο ξέρω, το όνομα της πουλάει. Είναι η Morgan. Τέλος πάντων, η κάρτα δεν φαίνεται καν τόσο άθλια. Είναι 89 rating, άρα καλό φοντεράκι. Το shooting είναι πάρα πολύ καλό. Το dribbling, γιατί αυτή η κάρτα μοιάζει με copy-paste κάρτα στο Ronaldo. Μια κάρτα με πάρα πολύ καλό shooting, ok pace, ok passing, ok physical. Και το dribbling είναι καλό, πολύ καλό κιόλας, με άθλιο balance. 4-5. Νομίζω παίζει όντως να κάνει ένα ψηλό copy-paste στο Ronaldo. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά εγώ αυτό παρατηρώ και αυτό λέω. Πάμε εδώ τώρα να κάνουμε και τη βλακή αυτή την 80-διάρα την ομάδα. Τώρα αυτό εδώ θα δώσω, είναι ψηλό overpay. Δίνω όλους τους 81 που έχω και κάποιους 82 επειδή δεν έχω άλλους 81. Και δίνω και 2-84. Εδώ που τα λέμε δεν είναι και τρελό overpay, επειδή απλά έδωσα περισσότερους 82 από ό,τι χρειάζεται. Αλλά δεν με νοιάζει. Και μπορούμε να κάνουμε άλλο ένα από αυτά. Εκτός αν έκανα το λάθος upgrade. Που άμα δεν έκανα το λάθος upgrade είναι αρκετά ενδιαφέρον. Έχουμε τώρα εδώ ένα gold pack για αρχή που φυσικά δεν θα είναι τίποτα. Αυστραλία CB Kennedy. Okay. Και τώρα εδώ έχουμε το 85 Plus Double Upgrade, όπου πάλι δεν θα είναι τίποτα. Θα είναι Γαλλία, θα είναι striker, θα είναι από την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα είναι φυσικά ο καλύτερος παίκτης στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, ο Antoine Griezmann. Που να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι τόσο χαρούμενος, γιατί ναι, από τη μία είναι ο Griezmann, από τους αγαπημένους μου παίκτες, ο δεύτερος αγαπημένος είναι συγκεκριμένα. Αλλά ρε μαλάκα, το θέμα είναι πως αυτή τη στιγμή, επειδή είναι duplicate, με αναγκάζεις να πάω και να πετάω τάξω σε SBC ή και να τον κάνω QXL και ok, τέλεια. Έχουμε έναν γκρίφο, πάντα πολύ ωραίες καρτούλες εδώ που τα λέμε για CM, και αυτό εδώ μας ανοίγει πράγματα, μας ανοίγει port, μας βάζει απίστευτες προοπτικές. Οπότε, μπορώ να πάω να κάνω κάτι που θέλει Team of the Week και νομίζω πρέπει λίγο να δούμε τι είναι αυτό που θα κάνω που θέλει Team of the Week. Μπορώ φυσικά να κοιτάξω εδώ το icon που θέλει μια Team of the Week και να πάω να το κάνω. High rate ponder ψηλό έχω. Μπορώ να κάνω αυτή τη βλαχία. Μπορώ το 82 plus επί 20. 85 plus επί 3 attacker, midfielder, defender, όλα αυτά. Και το hero αυτό. Γενικά όμως τι βολεύει περισσότερο? Πιστεύω το icon θα βόλευε περισσότερο από όλα. Αλλά
Φυσικά θέλουμε Team of the Year. Γι' αυτό σκέφτομαι το 82 Plus επί 20 θα μου γεμίσει το folder με 83 άρδες που μου λείπουν. Αλλά το 85 Plus επί 3 είναι αυτά με τις περισσότερες πιθανότητες να βγάλεις Team of the Year. Και κάτι μου λέει πως αν πάω στους Attacker, βάσει του παλιού μου backlog, παίζει να υπάρχει πιθανότητα να βγάλω κάτι καλό. Δεν θέλω Attacker, το έχω πει, αλλά ξέροντας το backlog μου, ξέροντας, γνωρίζοντας, είμαι σίγουρος πως άμα είναι να βγάλω Team of the Year θα είναι Attacker. Επειδή φέτος μόνο Attackers βγάζω, δεν έχω βγάλει κάτι το ιδιαίτερα καλό που να μην είναι Attacker. Τώρα δεν ξέρω για τα honorable mentions, αλλά ξέρω πως οι Attacker είναι 6 Team of the Year, οι Midfielders είναι 6 Team of the Year, οι Defenders είναι πολύ περισσότεροι. Και άμα ήθελα κάτι, λογικά θα ήταν Defender. Αλλά είμαι μαλάκας, νομίζω αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει. Οπότε, απλά θα βασιστώ στα πράγματα που έβγαζα στο παρελθόν, στο ιστορικό θα μπορούσες να πεις από το backlog μου, και αντί να κάνω κάτι που είναι βολικό για να ανοίξω και άλλα πακέτα στο μέλλον, θα πάω να ανοίξω αυτή τη βλακεία. Τώρα αυτό είναι ψηλό overpay, να πω την αλήθεια, αλλά τι να κάνουμε, δεν έχω folder, γι' αυτό θα βόλευε να πάω να κάνω το 82 Plus επί 20. Όμως, 85 Plus τριπλα Attacker. Άμα δεν βγάλουμε Team of the Year, φυσικά θα το μετανιώνω για πάντα. Αλλά εδώ τα παίζουμε όλα. Το έχω ξαναπεί. Ο μόνος μας σκοπός που υπάρχουμε είναι Team of the Year. Για αυτό το λόγο, ανοίγω αυτό εδώ το πακέτο και θέλω απλά να δω ρε φίλε μπλε. Σε παρακαλώ ρε φίλε, έστω honorable mention, δεν γίνεται, πάλι βλέπω απλά χρυσό. Βλέπω Αργεντινή, βλέπω Striker, βλέπω τον Λαουτάρο Μαρτίνες που μόλις έδωσα στο SBC. Άμα αυτό δεν είναι απογοητευτικό, τι είναι απογοητευτικό? Και βγάζω duplicate το σημαίν. Ρε μαλάκα, δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά, το backlog μου είναι απλά άθλιο. Δεν είπα ρε φίλε να βγάλω Team of the Year, βγάλε μου ένα honorable mention τουλάχιστον. Να πω έβγαλα κάτι. Δεν θες αυτό? Βγάζε μου συνέχεια Team of the Week να ανοίγω πακέτα να έχω content. Δώσε κάτι. Δώσε κάτι special απλά. Δεν θέλω να βλέπω χρυσές. Έχω βαρεθεί να βλέπω χρυσές κάρτες. Ειλικρινά έχω βαρεθεί. Τέλος πάντων όμως, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Άμα σε ενδιαφέρει το content που ανεβάζω, κάντε subscribe για περισσότερα. Αυτά από μένα. Τα λέμε την επόμενη φορά. Και γεια σας.